Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου μέχρι πριν λίγα χρόνια βρισκόταν η πύλη του κατέργου της ΕΤΜΑ. Στο σημείο όπου πριν από 39 χρόνια, στις 28 Ιούλη του 1980, δολοφονήθηκε στιγνά από την εργοδοσία η Σωτηρία, φοιτήτρια του Παντίου και μέλος της ΚΝΕ. Βρισκόμαστε εδώ γιατί η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, η δική μας Σωτηρία, δεν ήταν απλά περαστική από τη ζωή. Η αφοβία και η αποφασιστικότητά της, το θάρρος της που πήγαζε από τα ιδανικά της και την πίστη της στην πάλη για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, θα είναι παράδειγμα για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Η στάση της Σωτηρίας μας θυμίζει καθημερινά ότι η θέση μας ως φοιτητές είναι δίπλα στους εργάτες. Γιατί εμείς, οι νέοι που σήμερα σπουδάζουμε, αύριο οι περισσότεροι από εμάς θα γίνουμε εργαζόμενοι και μισθωτοί επιστήμονες. Είναι φανερό ότι ήδη η Νέα Δημοκρατία, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, και παρά τις όποιες αντιπαραθέσεις τους στην προσπάθειά τους να αποπροσανατολίσουν την εργατική τάξη και το λαό, ξεδιπλώνουν την αντιλαϊκή τους ατζέντα που έχει ως στόχο να υπηρετήσει καλύτερα τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΕΒ, να μετατρέψει τα πανεπιστήμια μας σε επιχειρήσεις, τους φοιτητές σε πελάτες. Μαζί τόσα χρόνια ψήφισαν και υλοποίησαν την πολιτική που θέλει τα πανεπιστήμια μας απόλυτα συνδεδεμένα με την αγορά, δηλαδή με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, συγχώνευσαν τμήματα, γενίκευσαν τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακά και έβαλαν ακόμα και σε προπτυχιακά μαθήματα, πετσόκοψαν τους προϋπολογισμούς των σχολών μας και δέσμευσαν τα αποθεματικά ταμεία, σμπαράλιασαν τη φοιτητική μέρημνα, υποβάθμισαν τα πτυχία μας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση. Όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι νοιάζονται τάχα μου για το καλό των φοιτητών, η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να χτυπήσει το δικαίωμά μας στη διεκδίκηση, καταργώντας το πανεπιστημιακό άσυλο, θέλοντας να δώσει το στίγμα της από την αρχή ότι θα συνεχίσει ακόμα πιο επιθετικά το έργο που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τσιπάμε στα παραμύθια τους ότι δήθεν το κάνουν για να μας προστατέψουν, στα προκλητικά προσχήματα περί εγκληματικότητας διακίνησης ναρκωτικών. Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Μενίδη, για να διαπιστώσει ότι δεν είναι το άσυλο που εμποδίζει την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της διακίνησης των ναρκωτικών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακριβώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νοιάζονται για τις συνθήκες διαβίωσης και μόρφωσης των φοιτητών μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Από κοινού όλα αυτά τα χρόνια καθυλώνουν την υποχρηματοδότηση με αποτέλεσμα την ενίσχυση προβλημάτων έλλειψης φωτισμού, συντήρησης, φύλαξης που διαμορφώνουν το έδαφος για φαινόμενα τα οποία οι ίδιοι αξιοποιούν στη συνέχεια για το χτύπημα του ασύλου. Το άσυλο προστατεύει το αναφέρετο δικαίωμά μας να συζητάμε, να αποφασίζουμε συλλογικά και να οργανώνουμε τον αγώνα μας για τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή. Ποτέ δεν ήταν δεδομένο. Κατακτήθηκε με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες από φοιτητές και εργαζόμενους. Ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος. Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στα πανεπιστήμια και η αύξηση της καταστολής για την ποινικοποίηση των αγώνων του φοιτητικού κινήματος. Μας έβρισκαν, μας βρίσκουν και θα μας βρίσκουν μπροστά τους με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα σε κάθε έτος, σε κάθε τμήμα, σε κάθε πανεπιστήμιο. Πλάι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στην πάλη για τη διεκδίκηση των σύγχρονων ανακών μας. Σήμερα, σε πολλά πανεπιστήμια, όπως και στο Πάντιο, μεγάλο μέρος των φοιτητών βιώνει τα αποτελέσματα της πολιτικής τους σε όλες τις εκφάνσεις της. Σχεδόν οι μισοί, παράλληλα με τις σπουδές μας, αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε. Πολλοί είναι εκείνοι που απασχολούνται σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο και ο επισιτισμός τουρισμός, κλάδους στους οποίους οι φοιτητές μας εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες, κακοπληρωμένοι, με εντατικά ωράρια, χωρίς κανένα μέτρο υγιεινής και ασφάλειας. Αυτή η κατάσταση οδηγεί πολλούς φοιτητές μας να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, ακόμα και να διακόπτουν τις σπουδές τους. Η στάση της Σωτηρίας μας θυμίζει καθημερινά ότι η θέση μας ως φοιτητές είναι δίπλα στους εργάτες. Γιατί οι φοιτητές, που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών, όπως λέει και ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ό,τι ερευνούν, ό,τι ανακαλύψουν, ό,τι μάθουν, δεν θα τους χρησιμεύσει, αν δεν συνδέουν με τον αγώνα το μυαλό τους και δεν διαχωρίζονται από όλους τους εχθρούς της ανθρωπότητας. Η αλήθεια είναι ότι στις σχολές μας κάνουν τα πάντα για να μάθουμε να σκεφτόμαστε έτσι όπως θέλουν αυτοί,
που σήμερα εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Μας μαθαίνουν πως ο ανταγωνισμός είναι στη φύση του ανθρώπου, πως το εθνικό μας συμφέρον είναι να δεχτούμε το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας για να εξασφαλίζονται τα κέρδη και τα προνόμια του κεφαλαίου. Μας παρουσιάζουν ως προστάτες στη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως φύλακα άγγελο τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Μας διδάσκουν τη σημασία η χώρα μας να γίνει πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή, γιατί έτσι λένε εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Όμως εμείς, έχοντας πάντα στο μυαλό μας τα λόγια του Μπρέχτ και τη θυσία της σωτηρίας, μπορούμε να κρίνουμε, μπορούμε να διαχωριστούμε από όλους τους εχθρούς της ανθρωπότητας, διαλέγοντας το στρατόπεδο της πάλης μαζί με την εργατική τάξη και όλο το λαό ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση. Δεν δεχόμαστε η χώρα μας να συμμετέχει στα εγκλήματα των υπεριαλιστών, να συμμετέχει στο ξερίζωμα χιλιάδων ανθρώπων, να δίνει γη και νερό στους φωνιάδες των λαών ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωράνε οι business ντόπιων και ξένων μεγαλοεπιχειρηματιών στην περιοχή. Δεν επιτρέπουμε να επικρατήσει γη νεκροταφείου μέσα στα αμφιθέατρα. Οι φοιτητές, μαζί με τον εργαζόμενο λαό, ανησυχούμε, παλεύουμε για την ειρήνη και τη φιλία των λαών, οργανώνουμε την αλληλεγγύη στα θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων, αντιμετωπίζουμε τον ρατσισμό και τον φασισμό, ανοίγουμε μέτωπο ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους οργανισμούς. Η στάση της σωτηρίας μας θυμίζει καθημερινά το σύνθημα «Φοιτητές, εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά». Γιατί η εκπαίδευση των νέων είναι απ' όλα υπόθεση της εργατικής τάξης και του λαού. Αφορά τους εργαζόμενους το ότι για να σπουδάσουν τα παιδιά τους μπαίνουν συνεχώς περισσότεροι ταξικοί φραγμοί. Τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, τα πανάκριβα ενίκια, η συνεχώς υποβαθμιζόμενη φοιτητική μέρημνα, το κόστος σπουδών είναι κάποια από τα βάρη που οι οικογένειές μας σηκώνουν για να μας σπουδάσουν. Το δικαίωμά μας στη μόρφωση, τις σπουδές και τη ζωή δεν το χαρίζουμε σε κανέναν. Στην προσπάθειά μας που όλοι κάνουμε σήμερα να σπουδάσουμε και να πάρουμε όσο περισσότερα εφόδια μπορούμε, παλεύουμε όλοι μαζί, στους συλλόγους μας, μαζί με το λαό, για να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας, για να μορφωθούμε και να δουλέψουμε όπως μας αξίζει. Η στάση της σωτηρίας μας θυμίζει καθημερινά ότι η θέση μας ως φοιτητές είναι δίπλα στους εργάτες. Πάνω απ' όλα γιατί είναι κοινή η αιτία των προβλημάτων μας. Είναι η δίψα των επιχειρηματικών ομίλων για περισσότερα κέρδη, που εντείνει την εκμετάλλευση των εργατών, που ταυτόχρονα χτυπά τα μορφωτικά δικαιώματα των νέων. Είναι η πολιτική των κυβερνήσεων και των υπεριαλιστικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι άλλοι, που υπηρετεί αυτή τη δίψα. Και κοινή πρέπει να είναι η πάλη μας απέναντί τους, διεκδικώντας ό,τι έχουμε σήμερα ανάγκη. Η στάση της σωτηρίας μας θυμίζει καθημερινά ότι διαχρονικά εργοδοσία και κυβέρνηση πάνε χέρι-χέρι απέναντι στους εργαζόμενους. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Το φοιτητικό μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τα σχέδιά τους και την αντιλαϊκή τους πολιτική. Μας επιβεβαιώνουν πως αυτό που φοβούνται είναι η δύναμη που έχει ο λαός οργανωμένος, ο λαός που διεκδικεί τα δικαιώματά του, που τους αμφισβητεί και δεν δέχεται να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στην επίθεση που δέχεται. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Τιμάμε τη σωτηρία δυναμώνοντας τον αγώνα για όσα εκείνη πάλεψε. Παλεύοντας για τις σύγχρονες ανάγκες μας ως νέοι άνθρωποι. Για να μπορούμε να σπουδάζουμε χωρίς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών, να παίρνουμε ολοκληρωμένη επιστημονική μόρφωση και όχι εφήμερες και σκόρπιες δεξιότητες όπως μας θέλουν οι εργοδότες για να περιπλανιόμαστε μεταξύ ανεργίας και ολιγόμενης δουλειάς χωρίς δικαιώματα. Να βρίσκουμε δουλειά σε αυτό που σπουδάσαμε με εργασιακά δικαιώματα με βάση τις ανάγκες μας. Για έρευνα και επιστήμη προς όφελος των κοινωνικών αναγκών και όχι των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Τιμάμε τη σωτηρία παλεύοντας με τον τρόπο που εκείνη πάλευε. Μαζί με τους εργάτες και όλο το λαό ενάντια στην εργοδοσία και την τρομοκρατία της. Ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Στην πολιτική που, όπως τότε, έτσι και σήμερα, χτίζει αμύθιτα πλούτη και χλειδί για τους λίγους, πατώντας πάνω στη φτώχεια και την εξαθλίωση των πολλών. Με αφοβία και ανιδιοτέλεια. Άλλωστε, μόνο μέσα από αυτό το κοινό οργανωμένο αγώνα, τη συμμαχία, μπορούμε να μετρήσουμε αποτέλεσμα. Δεν το βάζουμε κάτω. Προχωράμε με την αισιοδοξία που πηγάζει από το δίκαιο του αγώνα μας και από τη γνώση των πραγμάτων. Σωτηρία,
με το μικρό χαμόγελο και τα μεγάλα πανανθρώπινα όνειρα, θα ζεις για πάντα μέσα από το παράδειγμά σου. Θα ζεις μέσα από τους δικούς μας αγώνες.